στο Καφέ Ζολή στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, ο Σύλλογος Νέας Σμύρνη Ποιότητας Ζωής κάνει την εναρκτήρια εκδήλωσή του. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Κουτελάκης, επικεφαλής της παράταξης Ποιότητα Ζωής. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Έλα. Ο σύλλογος και η παράταξη, πες μας πώς σχετίζονται. Ο σύλλογος αυτός ξεκινάει έχοντας ως μήτρα την παράταξη τη δημοτική. Τα νέα παιδιά που ήρθαν κοντά μας αυτές τις εκλογές και που δεν μπορέσαμε να είμαστε στο Δήμο, αλλά τα ίδια θέλουν να συνεχίσουν τη δράση τους για την πόλη. Κοινά αναλάβαμε μια πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε ένα σύλλογο με εκείνα όμως πρωταγωνιστές και όχι με εμάς τους παλαιότερους, για να ασχοληθούν με τα προβλήματα της πόλης μέσα από καθημερινές δράσεις και πρωτοβουλίες, και γι' αυτό συγκροτήθηκε αυτός ο σύλλογος, που δεν είναι ένα σύλλογος με ένα ενδιαφέρον, είναι με ένα πλουραλιστικό ενδιαφέρον για τα κοινωνικά, πολιτιστικά, δημοτικά, αθλητικά, ψυχαγωγικά θέματα. Και θα καλέσουμε τους φίλους μας αλλά και τους δημότες της πόλης να μας αγκαλιάσουν, όχι γιατί είναι ψηφοφόροι μιας παράταξης, αλλά εάν ελκύονται και ευαισθητοποιούνται από τις δράσεις τις οποίες σκέπτονται τα παιδιά αυτά, με την όποια από πίσω δική μας βοήθεια να αναλάβουν. Έχει ξαναγίνει να υπάρχει παράταξη με φορέα μαζί στην πόλη? Από ό,τι θυμάμαι, όχι. Και είναι ένα πρωτότυπο πείραμα, αλλά και ειλικρινές. Θα μπορούσε ο σύλλογος να έχει ένα άλλο όνομα και να μην ταυτίζεται καθόλου και να υποκρυπτόμεθα από πίσω. Δεν θελήσαμε να το κάνουμε, γιατί θελήσαμε να βγούμε και να πούμε πραγματικά τι συμβαίνει, θεωρώντας το ότι είναι πιο ειλικρινές. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τους μανδύες μας ως και δημοτικά ενδιαφερόμενοι και ενεργοί πολίτες, αλλά σήμερα που είμαστε στην αντιπολίτευση, με άξονα τα παιδιά που ήρθαν κοντά μας, θέλουμε να δώσουμε μια διάσταση πιο κοινωνική και πιο καθημερινής δράσης από το να καθόμαστε σε μια γωνιά και να κριτικάρουμε ή να χειροκροτούμε τις ενέργειες της όποιας δημοτικής αρχής. Θα βρεθούμε πολλές φορές στο πλευρό της για κοινά προβλήματα και άλλες φορές από μια άλλη οπτική, και για να παλεύει ο καθένας στις δικές του ιδέες και στις δικές του σκέψεις για την πόλη μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε τόσοι πολύ κοντά μας σε μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Έτσι, βροχινή, βροχερή. Οι εκλογές τελείωσαν. Δεν έχει σημασία ποιοι είναι οι νικητές και ποιοι είναι οι ιτημένοι. Εμείς έχουμε μάθει να υπηρετούμε την πόλη από οποιαδήποτε θέση. Και επειδή η θέση της αντιπολίτευσης δεν έχει να κάνει και πολλά πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπαμε να μην καθόμαστε στα αυγά μας και να μην περιμένουμε μια φορά στο τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο να πούμε μια γνώμη. Είπαμε να κάνουμε κάτι για την πόλη μας. Κάτι περισσότερο από τις καρέκλες της αντιπολίτευσης. Έτσι δεν είναι. Αυτό το κάτι έχει σημασία, ότι θέλουμε να προσπαθήσουμε να το κάνουμε όχι με τους γνωστούς επώνυμους, αρχίζοντας από μένα και τους άλλους δημοτικούς συμβούλους. Λέμε σε αυτή την προσπάθεια να είναι μπροστά, γιατί αυτοί πρέπει να πάρουν τη σκυτάλη, τα νέα παιδιά όπως ο Κώστας. Και γι' αυτό τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής της προσπάθειας είναι όλο νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι. Όχι μόνο νέοι σε ηλικία, νέοι στις δραστηριότητες, νέοι στα δημόσια πράγματα που ξεκίνησαν μαζί μας σε αυτές τις εκλογές και έχουν μια διάθεση να συνεχίσουν να προσφέρουν στην πόλη. Ο Κώστας Αναγνωστόπουλος είναι ο προσωρινός πρόεδρος του Συλλόγου Νέα Σμύρνη Ποιότητα Ζωής. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Βλέπουμε στο Σύλλογο να συμμετέχουν πολλοί νέοι άνθρωποι. Ναι, αυτός είναι ο σκοπός μας. Θέλουμε να συγκεντρώσουμε την νεολαία της πόλης για να της δώσουμε μια εκφραστική διέξοδο, στο να μπορέσει και αυτή να συμμετέχει και δημιουργικά μέσα στην πόλη, αλλά και να συμμετέχει σε μια συλλογικότητα η οποία να μπορέσει να της δώσει την δυνατότητα να εκφραστεί με όλους τους τρόπους. Επίσης, όπως ακούσαμε, νέοι άνθρωποι όχι μόνο ηλικιακά, αλλά και στην ενασχόλησή τους με οτιδήποτε έχει σχέση με την δημοτική ζωή στην πόλη. Ναι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία σε αυτό το πράγμα
Και μέσα από αυτό το σύλλογο φιλοδοξούμε να δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτή τη συλλογικότητα που θέλουμε να φτιάξουμε. Και η σκοπή σας? Η σκοπή μας είναι καταρχάς να έχουμε μια κοινωνική παρέμβαση εκεί πέρα που εντοπίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Φερρυπίν τώρα με το κοινωνικό παντοπολείο μαζέψαμε κάποια τρόφιμα γιατί είχε εντοπιστεί πρόβλημα και ελλείψεις εκεί. Αλλά εκτός αυτού θέλουμε να έχουμε παρεμβάσεις σφαιρικές που να έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, με τον αθλητισμό, με τον πολιτισμό και μια διαφορετική πρόταση με μια αισθητική που να είναι λίγο πιο όμορφα δοσμένη και πιο ανθρώπινα σε αυτό το επίπεδο. Ονομάζομαι Κώστας Αναγνωστόπουλος. Σας καλωσορίζω στην εκδήλωσή μας εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεοσύστατου Συλλόγου μας. Δημιουργήσαμε αυτό το σύλλογο μετά από μια σκέψη που κάναμε όλοι μαζί που θέλαμε να έχουμε μια ευρύτερη παρέμβαση στην πόλη. Απευθυνόμαστε στους νέους ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν και αυτοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Ο σύλλογος μας θέλουμε να έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία να είναι περισσότερο κοινωνικά. Εκτός αυτού όμως θα θέλαμε να συμβάλλουμε και σε όλους τους τομείς της πόλης. Στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στις τέχνες και στην νεολαία δίνουμε έμφαση σε αυτό γιατί θέλουμε να δώσουμε μια διέξοδο σε όλους τους ανθρώπους, τους νέους που θέλουν να εκφραστούν με κάποιο τρόπο. Ο σύλλογος θα ξεκινήσει τη λειτουργία του σε λίγο καιρό και φιλοδοξούμε όλοι να είναι κοντά μας και να προσπαθήσουμε για ό,τι καλύτερο για την πόλη μας. Η Αφροδίτη Μάτζιου είναι η αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλος στο Σύλλογο Νέα Σμύρνη Ποιότητα Ζωής. Καλησπέρα, Αφροδίτη. Καλησπέρα σε όλους. Ο σύλλογος αυτός είναι μια προσπάθεια συλλογική, η οποία όμως δίνει ιδιαίτερο βάρος στο θέμα της ηλικίας. Πολλά νέα παιδιά. Ήταν επιλογή μας, κυρίως η νεολαία, να βγει μπροστά και να συμμετέχει σε όλα τα δρόμενα της πόλης. Παιδιά με όρεξη, παιδιά που δεν έχουν κανένα αξίωμα αυτή τη στιγμή, που τώρα ξεκινάνε και ασχολούνται με τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά παιδιά γεμάτα όνειρα και αισιοδοξία για να προσφέρουν το κάτι παραπάνω. Είστε όλοι μαζί, δεν έχετε κάνει ακόμα τις εκλογές σας για να έχετε θέσεις. Έχει εκλεγεί το προσωρινό ΔΣ. Είναι υποσύσταση ο σύλλογος, διότι νομικά χρειάζεται κάποιες διαδικασίες. Ευελπιστώ ότι εντός του επόμενου μήνα θα έχει ολοκληρωθεί και πλέον θα υπάρχει ένα κανονικό διοικητικό συμβούλιο. Από την εναρκτήρια εκδήλωση του Συλλόγου Νέα Σμύρνη Ποιότητα Ζωής για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.